Αφερθήκαμε στους συλλόγους Κριτών που τιμούν την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Ωστόσο, τη μάχη της Κρήτης τιμούν και οι σύλλογοι Κριτών της Ευρώπης. Και θέλω να πάμε λίγο στο Αμβούργο να συναντήσουμε την κυρία Ευτυχία Όλοφσον Σαβιολάκη. Είναι πρόεδρος Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Αμβούργου και Περιχώρων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χαίρομαι που είμαι και πάλι στην εκπομπή σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δική μας η χαρά. Βρίσκεστε στην καρδιά του Αμβούργου, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Βεβαίως, ναι. Η κριτική ναι, εκεί της περιοχής τι ετοιμάζουν, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή μια εκδήλωση. Ναι, θα πάμε στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Αμβούργο, όπου θα γίνει η επιρρέηση. Και εκεί θα γίνει και η ομιλία. Ο πατέρας Γεώργιος, ο ιερέας μας, θα μιλήσει για τη μάχη της Κρήτης και έχουμε βέβαια και επίσημους προσκεκλημένους από το προξενείο, από τις κοινότητες, τοπικούς συλλόγους, το λιμενάρχη μας, ο οποίος είναι και από την Κρήτη. Και είναι η πρώτη φορά έτσι, που μπορούμε χωρίς περιορισμούς να κάνουμε μία εκδήλωση. Βέβαια, περιοριστήκαμε σε αυτή και όχι σε παραπτέρω εκδηλώσεις. Ξέρω ότι σε όλη τη Γερμανία και στην Ευρώπη όλοι οι σύλλογοι θα κάνουν εκδηλώσεις φέτος. Θα τιμήσουν και πάλι την μάχη της Κρήτης, όπως βέβαια και όλα τα ιστορικά μας γεγονότα. Και θα γίνει και για πρώτη φορά μετά από την έναρξη της πανδημίας μία φορεσπερίδα στο Λουτβιγχάφεν, το επόμενο Σάββατο. Εύη. Και πόσο σημαντικό είναι για εσάς που βρίσκεστε εκτός Κρήτης να τιμάτε και να θυμάστε και να μαθαίνετε βέβαια και στους νέους την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας, όπου και να βρισκόμαστε κριτικοί εκτός της πατρίδας μας και είναι και το χρέος μας. Είμαστε η τιμή μας που είμαστε από γονεία αυτών των αγωνιστών, των ηρών και έχουμε μια τόσο πολύτιμη ιστορία, την οποία οφείλουμε και να την μεταλαμπαδεύσουμε σε επόμενες γωνιές και προσπαθούμε και το κάνουμε. Γενικά, εκδήλωση τώρα στο Αμβούργο, σε μια γερμανική πόλη. Οι Γερμανοί εκεί πώς αντιλαμβάνονται τις εκδηλώσεις τις συγκεκριμένες βέβαια? Κοιτάξτε, έχουμε και γερμανικές συμμετοχές, γιατί εδώ στο Αμβούργο υπάρχει και η ελληνογερμανική εταιρεία και είναι πολύ γενικώς που ασχολούνται και με τα ιστορικά ελληνικά γεγονότα. Γενικώς δεν έχει πάρει τώρα αυτή η εκδήλωση τόσο μεγάλη δημοσιότητα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη εκδήλωση και μετά την πανδημία. Ναι. Γενικώς ενδιαφέρονται όμως οι Γερμανοί για τα ιστορικά αυτά γεγονότα και οι μεγάλοι άνθρωποι ιδίως που έχουν ζήσει και κάποιες καταστάσεις και μετά του πολέμου. Θυμούνται και μερικά πράγματα. Είναι λίγοι επεισόδες βέβαια, αλλά είναι πολλοί που μεγάλωσαν μετά στην διάρκεια του πολέμου και ήταν μικρά παιδιά τότε. Μάλιστα. Και πολέμησαν, ήταν μικρά παιδιά και ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία για την εκδήλωσή σας. Να είστε καλά, να παραμείνετε το ίδιο δραστήρι βέβαια που είστε δραστήρι και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαρίστω, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν,